ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και αυτό που θα ήθελα να τονίσω σε αυτήν την παρέμβασή μου είναι ότι, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, υπάρχει ένα gap στην Ελλάδα όσον αφορά τα ψηφιακά. Η Ελλάδα έχει δρόμο μπροστά της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δίκτυου Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για το 2016, που μετράει την πρόοδο των κρατών μελών της Ένωσης προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ένωσης. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, αλλά παρά το ότι 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει καμία συνδρομή σε αυτές. Επίσης, η Ελλάδα υστερεί στα θέματα της ζήτησης και στα θέματα των χαμηλών ψηφιακών δεξιοτήτων. Δηλαδή, 63% είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου και έχουμε επίσης και θέματα εμπιστοσύνης. Οι περισσότεροι συμπατριώτες μας δεν έχουν εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ένα άλλο θέμα επίσης είναι οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες και αυτές είναι μεταξύ των τελευταίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχει χώρος, πολύ χώρος και πολλές δυνατότητες για να σημειώσουμε πρόοδο και εκεί είναι που παρεμβαίνει η ευρωπαϊκή πολιτική της ψηφιακής ένωσης και η οποία είναι μια μεγάλη προτεραιότητα που έθεσε ο πρόεδρος Γιούνκερ μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε 10 προτεραιότητες, η δεύτερη είναι η ψηφιακή οικονομία και η ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Φυσικά αυτό θα συνεισφέρει στη χώρα μας τα μέγιστα και θα σαφώς θα συμβάλλει στην οικονομική της ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλά νούμερα με τα οποία δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά μόνο να σας αναφέρω ότι περίπου 500.000 ευρώ ανάπτυξη επιπλέον μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πραγματικά εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους επόμενους μήνες θα κοιτάξουν να φτιάξουν αυτή την αγορά όσο γίνεται πιο ενιαία, ούτως ώστε ο πολίτης, ο καταναλωτής, να αισθάνεται ότι κινείται όπως στον εθνικό του χώρο. Άρα να μην έχει, θα έλεγα, μια δυσκολία όπως έχει σήμερα όταν πηγαίνει από τη μια χώρα στην άλλη. Τώρα, στα θέματα της υλοποίησης, φυσικά το χρηματοδοτικό είναι το πιο σοβαρό θέμα. Το θέμα της παροχής ρευστότητας από την οικονομία. Ο Υπουργός πριν από λίγο μας είπε με πολλές λεπτομέρειες πώς έχουν τα πράγματα στο ΕΣΠΑ και πραγματικά νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το τονίσω, είναι μία από τις μοναδικές πηγές δημοσίου χρήματος που έχουμε για επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά επίσης και για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ούτως ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος, να γίνουμε δηλαδή καλύτεροι στη χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων. 20 δισεκατομμύρια βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ τώρα και στο τέλος του 2020, άρα ένα σημαντικό ποσό. Ας προσπαθήσουμε να το μεγιστοποιήσουμε όσον αφορά τη χρησιμοποίησή του. Αυτό το οποίο έχω σαν πληροφόρηση είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υποβάλουμε μια εθνική στρατηγική στο θέμα της ψηφιακής οικονομίας, ούτως ώστε να μπορέσει να τρέξει το ΕΣΠΑ και σε αυτό το τομέα, όπου πλέον δεν υπάρχει εξειδικευμένο πρόγραμμα, αλλά είναι μια οριζόντια δραστηριότητα. Τώρα, αυτό το οποίο όμως δεν έχουμε εκμεταλλευτεί και θέλω να το τονίσω, είναι το πακέτο Juncker. Και όταν λέμε το πακέτο Juncker, δεν πρέπει να το συγχαίουμε με τα δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Άλλο ΕΣΠΑ, άλλο πακέτο Juncker. Το πακέτο Juncker είναι 315 δισεκατομμύρια δανειακά κεφάλαια. Έτσι, δεν είναι επιχορηγήσεις όπως το ΕΣΠΑ. Και αυτά τα 315 δισεκατομμύρια είναι σημαντικά
όχι μόνο γιατί έχουμε ανάγκη από λεφτά, αλλά διότι δίνονται σε χώρες και σε επιχειρήσεις και σε σχέδια τα οποία ενέχουν ρίσκο. Και δυστυχώς στη χώρα μας το ρίσκο αυτό, όπως ξέρουμε, είναι αυξημένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να τα χρησιμοποιήσουμε και μέχρι τώρα στην Ελλάδα η χρησιμοποίηση είναι μηδενική. Φταίει γι' αυτό το κράτος? Μην το φορτώνουμε το κράτος με όλα τα κακά. Φταίμε και εμείς, διότι εδώ δεν είναι το κράτος το οποίο παίρνει την πρωτοβουλία, είναι οι φορείς. Άρα εναπόκειται σε εσάς, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να υποβάλουν τα σχέδιά τους σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις. Έτσι λέγεται το πακέτο Juncker. Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις. 315 δις, και ο βασικός φορέας, ο βασικός συνομιλητής, δεν είναι ένα Υπουργείο, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρα, τα Υπουργεία μπορούν να παίξουν ένα ρόλο υποβοηθητικό, αλλά τα σχέδιά σας πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει τα γραφεία της στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 2 και η οποία έχει ενισχύσει πολύ την ομάδα της, έχει φέρει πολλούς άξιους ανθρώπους για να σας βοηθήσουν και να διαμορφώσετε έτσι τις προτάσεις σας, ώστε να μπορέσουν αυτές να χρηματοδοτηθούν. Εάν το project που έχετε είναι μεγάλο, δηλαδή πάνω από 25 εκατομμύρια, στην περίπτωση αυτή πηγαίνετε με το βαλιτσάκι σας στην τράπεζα και έχετε απευθείας συνομιλία μαζί της. Για μικρότερα projects πρέπει να εγγραφείτε σε μία πλατφόρμα και αυτές οι πλατφόρμες υπάρχουν μέσω των τραπεζών. Άρα, υπάρχουν αυτοί οι δύο δρόμοι, μεγάλο project τράπεζα ή οι ελληνικές τράπεζες σε περίπτωση μικρών έργων και κυρίως αυτών που προέρχονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα, μέσω αυτών των φορέων μπορείτε να διαμορφώσετε καλύτερα το project που έχετε, διότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μεταξύ άλλων δίνει και συμβουλές, έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο. Και κάτι επιπλέον, αυτή τη στιγμή φτιάχνετε ένα πόρταλ μέσα από το οποίο, όταν θα βάλετε το project που έχετε, μπορείτε να προσελκύσετε και άλλους ενδιαφερόμενους και άλλους επενδυτές. Δηλαδή, έχω ένα project, δεν έχω αρκετά χρήματα ή αρκετούς φορείς για να μπορέσω να το υλοποιήσω, ψάχνω συνεταίρους, ψάχνω συνεργάτες, το βάζω στο πόρταλ αυτό και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσελκυθούν και άλλα κεφάλαια και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Συνεπώς, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επικεντρώσω το κεντρικό μου μήνυμα της ομιλίας. Χρησιμοποιήστε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πραγματικά, με μεγάλο άγχος και αγωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ξεκινήσει και να δανειοδοτήσει τέτοια έργα. Κυρίως ιδιωτικά, αλλά είναι δυνατόν να έχουμε και έργα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και εκεί είναι που παρεμβαίνει το κράτος. Εκεί είναι που παρεμβαίνουν τα Υπουργεία και μπορούν να έχουν και αυτά projects με συνεργασία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κλείνοντας, δύο μηνύματα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το συνέδριο. Όπως μας είπε και νωρίτερα ο Υπουργός, ο κύριος Σταθάκης, οι θεσμοί, οι τετραμερείς, είναι στη χώρα μας. Αυτό το οποίο θέλω να δώσω σαν μήνυμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τα πάντα για να γίνουν τα πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισπεύσει την διαπραγμάτευση ώστε να κλείσει η αξιολόγηση το γρηγορότερο δυνατόν. Το δεύτερο θέμα, το δεύτερο μήνυμα αφορά το προσφυγικό. Στο προσφυγικό νομίζω ότι η Σύνοδος της περασμένης Δευτέρας είχε θετικά αποτελέσματα για τη χώρα μας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα δρόμο ώστε να περιοριστούν οι ροές από την Τουρκία και να μπορέσουν να μετεγκατασταθούν πρόσφυγες από την Ελλάδα στις χώρες τελικής υποδοχής. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο τις επόμενες μέρες και εκεί θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής 17-18 Μαρτίου για να επιβεβαιώσουν με τις λεπτομέρειες πώς θα γίνει αυτό.
Και εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ γρήγορα θα τρέξει το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, το οποίο υποσχέθηκε ο πρόεδρος Γιούνκερ και το οποίο για την χώρα μας το 2016 θα είναι 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προορίζονται για να ανακουφίσουν τους πρόσφυγες και τη χώρα που τους δέχεται εδώ και τους φιλοξενεί. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.